είμαι στον πάγο εδώ και ένα χρόνο. Βάζουν όριο σπουδών απειλώντας με διαγραφές χιλιάδες φοιτητές, ενώ οι σπουδές μας με δική τους ευθύνη καθυστερούν. Προχωρούμε σε αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο με σκοπό να πετάξουν εξώς χιλιάδες μαθητές ώστε να τους οδήσουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Προχωρούν και στην αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων για να εξασφαλίσουν πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια. Η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύση σε όλα τα παραπάνω, επιλέγει να δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αντιμετωπίζουν φοιτητές που διεκδικούν τα αυτονόητα για να σπουδάσουν ως εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Κάνουν εξεταστικές χωρίς συγγράμματα, μαθήματα με τηλεκπαίδευση και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μας απειλούν και με διαγραφές με το νέο όριο φοίτησης. Θέλουν να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι χειρότερο από αυτό που αφήσαμε. Που όποιος αντιδρά ή θα διώκεται ή θα διαγράφεται. Εμείς τους λέμε, με 30 εκατομμύρια να ανοίξουν τις σχολές και όχι σε αστυνομία και διαγραφές. Εάν νομίζουν ότι με την απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 100 ετών θα μας σταματήσουν, είναι βαθιά γελασμένοι. Όχι στο νομοσχέδιο Κεραμέως, να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Να πάψει κάθε συζήτηση για νέα μέτρα καταστολής και πανεπιστημιακή αστυνομία. Να επαναλειτουργήσουν τα πανεπιστήμια το ελληνικό εξάμεινο με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Να συνεχιστούν τα μαθήματα, τα εργαστήρια, κοινωνικές και οι πρακτικές ασκήσεις δύο ζώσεις.